Θεός Άγιος Θεός Φιλεσσιμός. Ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Υιός Θεός Φιλεσσιμός. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Αγίου Θεού στον ώρα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τας ασθενείας ημών ένα και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και Αγίου Θεού στον ώρα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσπισε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπήσεων δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς θα φύγουμε τις φυλέτες ημών και μη σε ρέξει πάση πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Bye.
Καλά, ο Κύριος επιτρέπει να έχουμε ένα Ευαγγέλιο. Να έχουμε δηλαδή μια χαρά. Να έχουμε μια ευκαιρία πάντοτε να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα με το Λόγο του Κυρίου. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να και ακούσαμε όσοι πήγαμε μέσα στο ναό το Ευαγγέλιο που λέγεται του καλού Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης. Άλιστα. Ας διαβάσω εγώ το κείμενο. Αν κάνεις τι κάνεις να διαβάσεις την ερμηνεία, για να πω στα ψηλά. Και ειδού νομικός, τι ανέστη εκπειράζον αυτόν και λέγω, διδάσκαλε τι ποιή σας ζωή αιώνιο πληρωμήσω. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπε. Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Είπε δε αυτό ορθώς απεκρίθης τούτο ποιή και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν είπε προς τον Ιησού. Και τις εστίν πλησίον απολαβών δεν ο Ιησούς είπε, άνθρωπος έφερε μία παραβολή για να του εξηγήσει τι και τι εστί πλησίον, ο πλησίωνα. Θα τα πούμε μετά. Απολαβών δε ο Ιησούς είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσαν ή και ενδύσανται αυτόν και πληγάς επιθέντες απίθων αφέντε ή μημαθή τη χάνοντα. Κατά συγκυρία δε, ιερεύς της κατέβαινεν εν την οδό εκείνη και ειδών αυτών αντιπαρήθεν. Ομοίως δε και ελεβίτης, γενόμενος κατά τον τόπον ελθών και ειδών αντιπαρήθεν. Σαμαρίτης δε της οδεύω ήρθε κατά αυτόν και ειδών αυτών εσπλαγνήθη και προς ελθών κατέδισε τα δράματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων επιβιβάσας δε αυτών επί των ίδιων χτίνος ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επελήθη και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξερθών εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθη τι αυτού και ότι αν προσδά πανήσεις εγώ εν το επανέχεστε με αποδόσωση. Τις ουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του επεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετά αυτού είπεν ουν αυτό ο Ιησούς. Πορεύου κι εσύ ή ομοίως. Αυτό είναι το κείμενο του Ιησού Χριστού. Πάνω στο λόγο του Κυρίου. Στο κείμενο έχουν υποθεί πολλές ερμηνείες. Πολλοί, όπως ο Τρεμπέλας, ο Κονιτσάρας και άλλοι και άλλοι και άλλοι, στα πολλά μας βιβλία τα θρησκευτικά, αλλά το αυθεντικό πάντοτε μένει το κείμενο. Το κείμενο είναι κείμενο. Και χαράς στην Ορθοδοξία να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτό το κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι κατευθείαν ο Λόγος του Θεού από τότε που εγείριξε μέχρι σήμερα. Οι ερμηνείες είναι πολλές. Αλλά το κείμενο είναι ένα. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας. Οι άνθρωποι είναι πολλοί. Έγινα κατανόητος ότι οι άνθρωποι με τη σκυτάλη που έχουν, ο ένας ίσως τον άλλονε, από τα χρόνια που φεύγει και δίνει στον άλλονε, προσπαθούμε να φτάσουμε κάπου. Το Θεό δεν θα φτάσουμε ποτέ. Γι' αυτό λέω κείμενο. Από εδώ είναι. Μέχρι... εκεί. Ναι, εκεί πρέπει να το λέτε. Μέχρι εδώ.
λίγο πιο δυνατά, επειδή είναι από διάφορο. Και εδώ εκεί που εκάθεντο, σηκώνει κάποιο νομοδιδάσκαλο με το σκοπό να πειράξει το Χριστό και να αποδείξει ότι δεν εγνώριζε τον νόμο και είπε: Διδάσκαλε, ποιον έργο αετήσει ή ποια θυσία πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη μακάρια και παντοτινή ζωή. Ο Κύριος δεν το είπε. Εις τον νόμο τι έχει γραφεί. Σύ που σπουδάζεις και ερευνάς τον νόμο, τι αναγνώσκεις εκεί πέρα του ζητήματος αυτού και πώς το αντιλαμβάνεσαι. Ο νομικός δε απεκρίθηκε και είπε: Εις τον νόμο είναι γραμμένο να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδία σου, ώστε εις αυτόν εξ ολοκλήρου και με όλα τα βάθη της καρδίας σου, της εσωτερικής και πνευματικής σου υπάρξεως, να είσαι παραδομένος και με όλη την ψυχή, ώστε με όλο το συνέστημά σου αυτόν αποθείς και με όλη τη θέληση και δύναμή σου, ώστε κάθε τι που θα ενεργείς να είναι σύμφωνο προς το θέλημά του, προς εφαρμογή του οποίου πρέπει να εργάσεις με όλη τη δύναμή σου και με δραστηριότητα ακούραστο. Και με το νου σου ολόκληρο οφείλεις τον αγαπάς, ώστε αυτόν πάντα να σκέπεσαι. Να αγαπάς δε και τον πλησίον σου, όσον και όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Είπε δε προς αυτόν, ορθήν απάντηση συνέδωκες. Αυτό που είπες, φρόντισε να κάνει πάντοτε και θα ζήσεις εν τη βασιλεία του Θεού ως κληρονόμο ταύτης. Ο νομοδιδάσκαλος όμως θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, επειδή καθώς απεδείχθη έθεσε εις τον Ιησού ερώτημα επί του οποίου ήταν γνωστή απάντηση, είπε προς τον Ιησού, και ποιον σύμφωνα με τη γραφή πρέπει να θεωρώ πλησίον μου. Έλαβε δε τότε το λόγο ο Ιησούς και είπε: Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από το Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε εις Σανεδρίον και κατερήν ληστό, οι οποίοι δε ηρκέστησαν να του πάρουν μόνο τα χρήματα, αλλά και τον έγδισαν. Επιπλέον δε και τον επλήγωσαν και αφήσαντε σε αυτόν μισό πεθαμένο. Κατά σύμπτωση δε κάποιος ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνον και μόνο τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος του δρόμου χωρίς να του δώσει βοήθεια ή προσοχή. Ομοίως δε και κάποιος λεϊβίτης έφτασε στο μέρος εκείνο και αφού επλησίασε και είδε τον πληγωμένο, απομακρύνθη αμέσως και πέρασε και αυτός από το απέναντι μέρος του δρόμου. Ένας Σαμαρείτης όμως που διέβαινε από το δρόμο εκείνο ήρθε στο μέρος όπου κατέκειτο ούτως και όταν τον είδε τον ελπίθηκε τον επώνησε. Και αφού τον επλησίασε, του έδεσε με επιδέσμους τα τραύματά του, αφού προηγουμένως τα έπλαινε και τα έλειψε με λάδι και με κρασί. Και αφού τον ανέβασε στο ζώο, τον επήγε σε κάποιο χάνι και τον επεποίηθη διακόψει το ταξίδιόν του. Και την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το μέρος που είχε διενυκτερεύσει και αφού έβγαλε 2 δινάρια, τα έδωκε στον ξενοδόχο και του είπε: Περιποιήσου τον για να γίνει καλά. Και ό,τι εξοδεύσεις παραπάνω, εγώ όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου και περάσω πάλι από εδώ, θα σου το εξοφλήσω. Λοιπόν, συνεπέραν ο Ιησούς, ποιος από τους 3 αυτούς σου φαίνεται ότι επετέλεσε το προς τον πλησίον καθήκον και απεδείχθη δια των πραγμάτων πλησίον και αδελφός εκείνου που έπεσε στα χέρια των Χριστών. Αυτός δε είπε: Πλησίον το απεδείχθη αυτός που τον επώνησε και τον ηλέησε. Είπε λοιπόν σε αυτόν ο Ιησούς: Πήγαινε και κάνε το ίδιο και εσύ. Δείχνει δηλαδή συμπάθειες κάθε πάσχοντα, χωρίς να εξετάζεις αν αυτός είναι συγγενής σου ή συμπατριώτης σου και χωρίς να λογαριάσεις τις θυσίες και τους κόπους και τα δαπάνα που θα υποστείς για να βοηθήσεις και να συντρέξεις το πάσχοντα, έστω και αν αυτός είναι εχθρός σου. Έτσι και ο Χριστός που οι εχθροί τον ήβρισαν Σαμαρείτη, επίχθησε και τα πληγωμένη και μισοπεθαμένη από τις αμαρτίες ανθρωπότητα, ο καλός και αγαθός Σαμαρείτης, που την ιατρεύσε από τα σπληγάς της όχι μόνο που κόπους υπέστη, αλλά και αισθάνε το σωματικό επιβλήθη. Πήρατε μία εικόνα το τι ακριβώς ζητάει ο Κύριος με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Έχω ανοίξει στο σημερινό Ευαγγέλιο 4-5 θεματάκια πάνω στην παραβολή και στο Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρείτη και θέλω να τα δούμε εν συντομία για να πιάσουμε τον πατέρα εδώ, για να δούμε τι λέει ακριβώς. Πρώτο λέει ο Κύριος να έχουμε τη μίμηση του καλού Σαμαρείτη, να μιμούμεθα. Τι σημαίνει μίμηση? Μίμηση σημαίνει αυτά που δεν κάνανε οι δύο άλλοι συνάνθρωποι, να τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα.